επικαλείστε πολλές φορές και είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε όλοι την εμπειρία σας από τη δημοσιογραφία. Θέλω να μου πείτε αν θυμάστε κεντρικός τραπεζίτης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή με τα κόμματα σε αντιπαράθεση να επικαλείτε κινδύνους ρευστότητας στην αγορά προκειμένου, κατά τη δική μου γνώμη, να βοηθήσει τον άνθρωπο που τον έκανε τραπεζίτη. Σας θυμίζω πριν απαντήσετε. Όχι, μπορώ να σας απαντήσω άμεσα. Απλά, δεν χρειάζεται να μου θυμίσετε τίποτα άλλο. Ότι συνεχίστε όμως. Δεν έκανε τέτοια δήλωση, κατάπτυστη δήλωση κατά τη γνώμη μου, ούτε ο κύριος Προβόπουλος όταν είχαμε θέματα ρευστότητας και εξαγωγές μεγάλων ποσών το 2012. Ακούστε, αυτό και μόνο δείχνει σε τι κλίμα θα να πούμε πριν την προηγούμενη εκλογή. Ακούστε, κύριε Δελατόλα, φαντάζομαι εννοείται την δήλωση του κύριου Στουρνάρα. Τη σημερινή. Ναι, τη σημερινή δήλωση προ λίγων ωρών. Εγώ τους δημοσιογραφικούς χαρακτηρισμούς τους οποίους κάνατε τους σέβομαι, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν τους συμμερίζομαι καθόλου. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, και φαντάζομαι το ίδιο θα έκανε οποιοδήποτε ήταν στη θέση του κυρίου Στουρνάρα, επισημαίνει τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν από την παρατεταμένη πολιτική ρευστότητα η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν είναι υπεύθυνη για το τραπεζικό σύστημα? Δεν είναι υπεύθυνη, με συγχωρείτε, να σας απαντήσω. Δεν είναι υπεύθυνη η Τράπεζα της Ελλάδος για τη λειτουργία? Δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία? Δεν σας είπα για το πολιτικό σύστημα. Σας είπα. Παίρνει θέση πολιτική, κύριε Δημόπουλε. Ακούστε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Οφείλει λοιπόν πρώτα απ' όλα να προστατέψει, αν το θέλετε, και τις καταθέσεις των Ελλήνων. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, η οποία έχει δημιουργηθεί από την τυχοδιοκτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όσο αφορά στην εκλογή του Πρόεδρου Δημοκρατίας, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο όποιος είναι κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδος? Να μην μιλήσει καθόλου, ρωτάτε, να μην πει τίποτα? Να μιλήσει και να πει ότι το σύστημα το τραπεζικό είναι ισχυρό. Πράγμα το οποίο ο ίδιος έλεγε για τα stress test των τραπεζών. Βεβαίως και είναι ισχυρό. Και δεν κινδυνεύει από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και θέτει, αν το θέλετε, και βάζει ο κύριος Στουρνάρας. Με συγχωρείτε, και βάζει ο κύριος Στουρνάρας ένα θέμα το οποίο, να σας πω και κάτι, ήταν ανάγκη να το πει ο Στουρνάρας. Το είχε πει η κυρία Βούλτεψη. Με συγχωρείτε, αυτό απασχολεί όλους τους Έλληνες. Νομίζετε ότι είναι του κυρίου Στουρνάρα. Δεν απασχολεί όλους τους Έλληνες. Δεν λέω ότι. Να σας πω, κύριε Ντινόπουλε. Πολύ καλά έκανε ο Στουρνάρας. Εγώ θεωρώ, για να μιλήσει και ο αγαπητός Κώστας, εγώ θεωρώ πολύ λογικό για την δική τους στρατηγική αυτό που κάνουν αγορές. Συμβαίνει. Και συμβαίνει και στην ιωστή. Δεν θεωρώ λογικό από τη μια, το είδαμε και το 2012, ο Πρωθυπουργός να μιλάει για κίνδυνο εξόδου από το ευρώ πάλι, ενώ μισό έχουμε λεπτό, κύριε, ένα. Και δεύτερο, έρχεται σήμερα η κυρία Βούλτεψη να πει ότι θα είναι πιστωτικό γεγονός, δηλαδή χροκοπία, αν δεν ψηφιστεί ο πρόεδρος. Και να τα βάλουμε ένα-ένα. Επειδή μιλήσατε. Αυτά είναι λογικά. Επειδή μιλήσατε. Απολύτως. Λοιπόν, θα σας απαντήσω, κύριε Δελατόλα. Επειδή μιλήσατε, να θυμηθώ τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Έχω λοιπόν εδώ πέρα τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Τι λέει ο κύριος Στουρνάρας? Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, οφείλω να επισημάνω ότι η κρίση των τελευταίων ημερών λαμβάνει πλέον σοβαρές διαστάσεις, ότι η ρευστότητα στην αγορά μειώνεται, ότι ο κίνδυνος όχι μόνον ανακοπής της αναπτυξιακής πορείας που μόλις ξεκίνησε, αλλά ο κίνδυνος μιας ανεπανόρθωτης βλάβης της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλος. Είναι να ρωτήσω εγώ όμως, μισό λεπτό, κύριε Αρβανίτη, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ να ρωτήσω. Γιατί το μιλάτε έτσι απαξιωτικά? Σας παρακαλώ. Μία κουβέντα θα πω μόνο. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και να κάνετε όποιο σχόλιο θέλετε. Μα εσείς ξέρετε τι θέλετε, να μην υπάρχουν. Σας λέω λοιπόν, κύριε Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, σας παρακαλώ. Αφήστε με να πω μία κουβέντα. Λέω λοιπόν. Διαβάζω λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Και μπορούμε και να ρωτάμε. Δεν σας αμφισβήτησε κανείς την παρουσία σας, κύριε Αρβανίτη. Αλλά αφήστε μου, κάνετε ένα ερώτημα να απαντήσω. Αφήστε μου να απαντήσω. Λέω λοιπόν. Σας διάβασα τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα. Ναι. Εγώ σέβομαι και τη δική σας δημοσιογραφική ιδιότητα, βεβαίως και του κύριου Δελατόλα. Δεν φάνηκε αυτό, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Και λέω ότι μπορεί να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ρωτάω όμως αυτούς οι οποίοι μας ακούν. Σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, τι το κακό βλέπουν? Μα τι λέτε τώρα? Ρωτήστε τώρα εσείς, κύριε Αρβανίτη. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας πω ότι σήμερα ο Guardian λέει ότι. Γιατί είπαμε κάποιες εφημερίδες, να πούμε κάποιες άλλες εφημερίδες. Ότι αποκαλύπτεται σχόλιο στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, ο οποίος χαρακτήρισε την επιχείρηση τρομοκράτης ως win-win.
λέγοντας ότι ακόμα και αν χάσουμε στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, πάλι θα βγούμε κερδισμένοι. Καθώς ο κόσμος θα είναι τρομοκρατημένος, οπότε έχουμε εξασφαλίσει την νίκη για τις εκλογές. Τι θέλω να πω, γιατί ποντάρει τόσο πολύ. Ποιο συνεργάτη του κύριου Σαμαρά. Σας λέω δημοσιεύματα, δεν λέγατε πριν. Δημοσίευμα λέω και εγώ. Με συγχωρείτε, κύριε Αρφανίτη. Να μιλήσουμε τώρα και δημοσιογραφικά. Εγώ σας διάβασα επιλέξει τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα. Ναι ή όχι. Και ερώτησα τους τηλεθεατές τι το κακό βλέπουν σε αυτή. Εσείς μου διαβάζετε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε μια ανώνυμη πηγή. Εγώ ρωτώ λοιπόν, γιατί λοιπόν κύριε Υπουργέ ποντάρετε τόσο πολύ στο κλίμα του φόβου? Είναι καλό για τη δημοκρατία? Είναι καλό για τους πολίτες? Πού ακριβώς αποσκοπεί αυτή η ιστορία? Γιατί είναι αποσταθεροποίηση δηλαδή να υπάρχει θεσμική διαδικασία με εκλογή ή μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ήπια και να πάει η χώρα ή να μην πάει στις εκλογές? Προς τι αυτός ο φόβος? Χρησιμοποίησατε, εδώ θα δείτε που θα αρχίσουμε να συμφωνούμε. Λέω λοιπόν, είπατε προηγουμένως, μόλις τώρα πριν από 10-20 δευτερόλεπτα, κάτι που είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί να μην πηγαίναμε σε μια... Δεν είπα εγώ αυτό. Όχι, γιατί να μην πηγαίναμε... Γιατί είναι θεσμικό ζήτημα σε αυτό το πράγμα, εποντάρεται, σας λέω, πάρα πολύ στο κλίμα φόβου. Σας απαντάω λοιπόν. Αυτό κάνετε. Ωραία, σας απαντάω. Αυτό είναι και πάλι μια δική σας κρίση, κύριε Αρβανίτη, την οποία τη σέβομαι ως δημοσιογράφος, καλώς κάνετε και την εκφέρετε, διαφωνώ όμως κάθετα με αυτήν. Κανένα κλίμα φόβου δεν καλλιεργεί η κυβέρνηση. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτό το οποίο καλλιεργεί είναι ένα κλίμα ομαλότητας. Ομαλότητας να λέει, κυρία Βούλκεψη, ότι θα έχουμε επιστροφή γεγονός. Μισό λεπτό, Αρβανίτη, αν πάμε σε εκλογές. Δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Γιατί, αφήστε να σας πω κάτι. Όταν θα μιλάω, μετρήστε από μέσα σας μέχρι το 20. Δώστε μου δηλαδή 20 δευτερόλεπτα να μπορώ να ολοκληρώσω και να μην έχουμε να μιλάω ένας πάνω στον άλλον. Σας απαντάω λοιπόν. Η κυβέρνηση τι λέει? Η κυβέρνηση λέει την ομαλότητα. Δηλαδή. Είναι ή δεν είναι μέσα στα πνεύμα του Συντάγματος συνένεση? Είναι. Να εκλεγεί ένας πρόεδρος δημοκρατίας με ευρεία συνένεση, όπως γινόταν από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν μέτρησες μέχρι το 20, κύριε Αρβανίτη, μέχρι το 7-8. Στο 17, όμως λοιπόν, πώς θα γίνει, θα κάνουμε διάλογο, θα λοιπόν, κάνουμε. Να εκλεγεί ένας πρόεδρος δημοκρατίας, όπως γινόταν από τη μεταπολίτευση και μετά, με μια κοινή συνένεση όλων των κομμάτων. Να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και να είναι η κυβέρνηση αυτή ισχυρή, χωρίς την πολιτική ρευστότητα, για να διαπραγματευτεί με την Τρόικα, να μην υπάρξουν τα σκληρά μέτρα και να μπορέσουμε οριστικά να βγούμε από το μνημόνιο. Εσείς που βλέπετε σε όλα αυτά ένα κακό. Και είπατε προηγουμένως και κάτι πολύ σωστό, γιατί να μην πηγαίναμε σε μια ομαλή, όπως το είπατε, και ήρεμη εκλογή. Σε ομαλές διαδικασίες, είπα, κύριε. Σε ομαλές. Αυτό λέμε κι εμείς λοιπόν. Να πώς συμφωνούμε. Μα πώς συμφωνούμε, πλάκα μου κάνετε, μας κορυδεύετε. Και εμείς, εγώ, και μια ομαλή λέμε εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, μα σας λέω όλα δηλώσεις, αυτά τα χρόνια. Τις δηλώσεις κυρίας Βούλτεπ σήμερα, πιστωτικό γεγονός. Δεν είναι αυτό, μπαρούτι είναι αυτό. Αυτό σας λέω. Με συγχωρείτε, η κυρία Βούλτεψη σήμερα διερμήνευσε και εν πάση περιπτώσει είπε τι λένε οι ξένοι οίκοι. Εσείς σαν δημοσιογράφος εσείς προηγουμένως, κύριε Αρβανίτη, μου διαβάσατε ένα δημοσίευμα του Guardian που μιλούσε για μια ανώνυμη πηγή. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και μιλήσατε και κάνατε διάφορες θεωρίες περί φόβου. Η κυρία Βούλτεψη τι είπε? Τι λέει ένας οίκος αξιολόγησης? Να πούμε στους Έλληνες πολίτες απλά πράγματα που έχετε και την πολιτική ευθύνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα διαπραγματευτείτε ή θα εφαρμόσετε μετά την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας? Βεβαίως και μπορώ να σας πω, κύριε Αρβανίτη. Το 6% μόνο του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία? Βεβαίως και μπορώ. Ότι η σύνταξη θα πάει 3,50 θα το πείτε? Λοιπόν, θα με αφήσετε να σας τα πω εγώ ή θα τα πείτε εσείς πάλι? Καταρχήν, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και κυρίως αυτά τα οποία λέτε εσείς και ο κύριος Στρατούλης μου θυμίζουν περίπου ένα χρόνο πριν. Όταν τα ίδια λέγατε, πάλι μέτρα μέχρι το 20, σε παρακαλώ. Μέτρα μέχρι το 20 για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, πάω μέτρα εγώ. Μέτρα εσύ και πες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πέρυσι τέτοια εποχή τα ίδια λέγατε. Ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό. Δεν λέω εσείς προσωπικά, εσείς διερμηνεύετε τέλος πάντων αυτό το οποίο λένε κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό και ότι θα χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα. Απεδείχθη το 2014 ότι δημοσιονομικό κενό δεν υπάρχει. Αντιθέτως, η χώρα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα. Πώς και μέτρα δεν υπήρξαν. Γιατί λοιπόν να υπάρχουν τώρα? Επειδή όμως με ρωτήσατε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και μέσω ημών τους πολυπληθείς τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν, ότι μετά την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, ξέρετε, η ίδια Βουλή θα υπάρχει. Οι ίδιοι βουλευτές θα υπάρχουν. Που σημαίνει τι? Ότι είναι απόφασή μας να μην ψηφιστούν επαχθή μέτρα, δυσβάσταχτα μέτρα. Μέτρα περικοπών για τον ελληνικό είμαστε λαό. Καταρχήν στο, τελεία στο και 50. Παύλα. Είμαστε πάψτε στο 50. Λοιπόν όπως πέρυσι να πλειοδοτείτε στον φόβο των Ελλήνων, γιατί και πέρυσι το κάνατε, αλλά δεν δικαιωθήκατε. Πόσες απολύσεις γίνανε, κύριε Ντινόπουλε, πέρυσι, θυμάστε?
Και πόσες απολύσεις θα γίνουν φέτος. Να σας πω, κύριε Αρβανίτη, πάλι έρχεστε σε οικεία θέματα. Να σας θυμίσω μια κουβέντα δική μας, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη, πριν από 5-6 μήνες. Θυμάστε τι μου λέγατε. Πόσες απολύσεις θα γίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Ντινόπουλε. Αυτό δεν μου λέγατε. Δεν μου λέγατε για την ενδοδημοτική κινητικότητα 3.000. Σιγά που θα μετακινηθούν και θα αναγκαστείς να τους απολύσεις. Έγινε καμία απόλυση όταν φώναζε ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, δεν λέω προσωπικά για σας, γιατί επαναλαμβάνω, εσείς δημοσιογράφος είστε. Η Τρόικα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτό θέλουν. Τις απολύσεις. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Τα αυξημένα. Η συμβόμβα, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Ντινόπουλε, μας τρελάνε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό θέλετε. Να ρωτήσω κάτι. Θέλετε επαφή μέτρα, θέλετε απολύσεις. Πλειοδοτείτε, κύριε Στρατούλη, στη δυστυχία του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και ταράζεστε τώρα που τελειώνει το μνημόνιο. Κύριε Ντινόπουλε, ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πριν. Την έξοδο της Ελλάδας. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Ντινόπουλε. Ερώτησε κάτι ο Νίκος Χατζηνικολάου πριν, το οποίο έμεινε αναπάντητο και το πέρα απαντήσω. Από τη ρητορική που ακούω τώρα. Γιατί ενώ είσαστε στα πρόθυρα μιας συμφωνίας, σταματήσατε τη διαπραγμάτευση ή μαγειρέψατε, λένε κάποιοι άλλοι, αυτή την. Προφανώς δεν παρακολουθείτε το δίμηνο, κύριε Δελατώλα, για να έχουμε πρώτα εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Προφανώς δεν παρακολουθείτε. Εγώ γιατί. Δεν σας πω, το είπα. Παρακολουθώ μια χαρά. Εντάξει, πιθανώς. Δεν ικανοποιήθηκα από την απάντηση. Θα σας την επαναλάβω για να δω αν θα ικανοποιηθείτε εσείς και κυρίως αν θα ικανοποιηθούν οι τηλεθεατές. Σας απαντάω λοιπόν. Η χώρα, ή εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση, ήταν σε μια διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες τέλος πάντων δορυφορικές δυνάμεις πολιτικές λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν ψηφίζουμε πρόεδρο Δημοκρατίας, η χώρα θα πάει σε εκλογές. Άρα λοιπόν εξαιτίας αυτής της παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας, επόμενο ήταν και η Τρόικα, να σας το πω έτσι με όρους που θα σας αρέσουν κιόλας, οι δανειστές. Ήταν επιφυλακτικοί. Τελικά είναι εταίροι δανειστές. Ήταν επιφυλακτικοί. Και είπαμε λοιπόν, είπε η κυβέρνηση, αυτή η πολιτική αβεβαιότητα δεν μπορεί να σέρνεται. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε έρμεα από τη μια μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και από την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να μας έχουν εγκλωβισμένους σε μια πολιτική αστάθεια και να μην μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε όπως πράγματι μπορούμε μετά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το είπα με μια πολύ απλή κουβέντα. Η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας σημαίνει να μην πάρουμε σκληρά μέτρα. Η μη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας σημαίνει πολιτική αστάθεια, άρα νέα μέτρα και πιθανώς σε μια εξέλιξη πολιτική την οποία εγώ δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Δηλαδή δεν πιστεύω θα κερδίσει οι εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, τις όποιες εκλογές, έτσι. Σημαίνει σκληρότερα μέτρα και σκληρότερο μνημόνιο. Γιατί εγώ σας ρωτάω. Πόσα λένε ότι θα μοιράσουν στον κόσμο, κύριε Δελατώλα, και κύριε Αρβάνιδη, στη διακεκριμένη δημοσιογράφη. Δεν λένε ότι με το που θα βγουν θα μοιράσουν 12,5 δις. Πού θα τα βρούνε. Καινούργια ελλείμματα και μετά θα ζητάνε δανεικά από τις αγορές. Οι αγορές βεβαίως θα κλείσουν. Και τι θα λένε, και θέλουμε καινούργια λεφτά, αλλά και δεν σας δίνουμε αυτά που σας χρωστάμε. Καταλαβαίνετε την παράνοια. Ναι, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Επειδή θα έρθουν οι Ινδιάνοι στην κυβέρνηση. Πού θα βρουν τα 12,5 δις, κύριε Αρβανίτη, για πέστε μας εσείς. Κύριε Υπουργέ, να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή είστε και πατριώτης. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ, αν πήγαμε με τη δική σας λογική, το έλεγε και ο Τάξης ο Χατζής, αν έχουν πάρει στο ΣΥΡΙΖΑ ή διαβεβαιώσεις, νομίζω με τη λογική αυτή, νομίζω ο Καραϊσκάκης έκανε λάθος. Λάθος έκανε. Όποιος δηλαδή στην ελληνική ιστορία πήγε κόντρα στο ρεύμα να δημιουργήσει συνθήκες, πρέπει να καταδικαστεί από εσάς και από τους ομοίους σας. Ναι, αλλά με συγχωρείς, κύριε Αρβανίτη μου, ο Παπαφλέσσας βγήκε και έλεγε ότι έρχονται οι Ρώσοι. Αν συγκρίνετε τώρα τον Καραϊσκάκη με τον Στρατούλη, τι να σας πω, κύριε Αρβανίτη. Μην μπλέξουμε τώρα την ελληνική ιστορία και την επανάσταση, κύριε Αρβανίτη. Αν συγκρίνετε τον Καραϊσκάκη με τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Στρατούλη. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Καλά, είπα εγώ αυτό. Αυτό είπατε για τον Καραϊσκάκη. Στο κομμάτι αυτό η χώρα κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, κύριε Αρβανίτη, έχουμε και μια αίσθηση των ιστορικών μεγεθών, κύριε Αρβανίτη. Να πω αυτό που θέλω, σε παρακαλώ. Επειδή θα με αφήσει, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Η χώρα. Είπες ότι για τις εγγύσεις, βεβαίως, ναι. Ζεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο ναι. Οικονομικό σύστημα. Ωραία. Δεν ζεις τον Καρασκάκη να βλάσει μάχη στο Παναγίες. Και τι πρέπει να γίνει, για μας λέτε. Και τους ευρωβουλευτές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε. Σε παρακαλώ. Ήταν τώρα με τα φυσική μεταφορά σου και άστοχη. Καλά, καλά, εντάξει. Έχει. Αν στο χωρίς σου λέω μερικές φορές για κάποιους που υπάρχουν μετάκι. Αλλά από εκεί και πέρα, εμένω εγώ. Εμένω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να καθορίσει και να μας πει ο κύριος Υπουργός, όταν λέει εμείς και αυτοί, ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι αυτοί. Ο κόσμος περνάει καλά σήμερα. Θα περάσει καλά αύριο. Υπόσχεστε δηλαδή καλύτερες μέρες.
Αυτό είναι το πολύ απλό πράγμα. Επειδή... Και τι σημαίνει δηλαδή αν η χώρα πάρει ουσιαστικά το δρόμο προς τις κάλπες ή όχι. Καταστροφή. Είναι δυνατόν να μιλάμε στη δημοκρατία σήμερα ότι αν έρθει το αντίπαλο κόμμα θα γίνει, θα πέσει ο παγκόσμιος καπιταλισμός, θα γίνει σύγκρουση πλανητών. Έχουμε φτάσει σε τρελά πράγματα να ακούμε. Επειδή τρελά πράγματα ακούμε. Επειδή τώρα το πιάνε τρελά. Εξωθεσμικά πράγματα, κύριε Σαρβανίτης. Εκλογές να γίνουν και να χάσετε. Γιατί δηλαδή. Έχετε το αλάφι το εσείς. Πρέπει να κυβερνάτε 30 χρόνια, κύριε Ντινόπουλε. Σας απαντάω. Να χάσετε, να έρθουν και άλλοι, να δει ο ελληνικός λαός και την άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί να ανταλύσουν στην τελική. Να απαντήσει ο κύριος Ντινόπουλος για να πάμε στον κύριο Στρατούλη, παρακαλώ. Λοιπόν, θα απαντήσω έτσι επιγραμματικά. Επιγραμματικά σε αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Μια που το ρωτήσατε, εγώ θα σας το πω με μια λέξη. Εγώ είμαι δεξιός, ο Στρατούλης είναι αριστερός. Σέβομαι την ιδεολογία του, δεν συμφωνώ όμως μαζί της. Θεωρώ τον ΣΥΡΙΖΑ ένα μετακομμουνιστικό πολιτικό κίνημα με ιδέες οι οποίες είναι απολύτως ξεπερασμένες από την διεθνή πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Εγώ πιστεύω στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο κύριος Στρατούλης πιστεύει στην ανελεύθερη οικονομία και στον κρατισμό. Ο κύριος Στρατούλης πιστεύει ότι με το που θα βγει τέλος πάντων κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Στρατούλης λέει με το που θα γίνει κυβέρνηση, όσοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο θα τους προσλάβω. Ο κύριος Στρατούλης λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα διωγγωμένο δημόσιο. Ο κύριος Στρατούλης λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να αρχίσουμε αμέσως τις παροχές. Αμέσως τις παροχές. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα. 12,5 δις είναι το κόστος του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Στρατούλης. 12,5 δις. Ακούστε, κύριε Αρβανίτη. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τώρα υπάρχει φτώχεια, το έχετε καταλάβει. Επειδή πλειοδοτείτε πάλι στη δυστυχία του ελληνικού λαού. Εγώ θα σας πω το εξής. Εσείς που πλειοδοτείτε στην ευτυχία του ελληνικού λαού. Εσείς πλειοδοτείτε στην ευτυχία του ελληνικού λαού. Μια μικρή μείωση. Μικρή, ανεπαίσθητη, αλλά εμφανίζει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για πείτε μου εσείς, κύριε Αρβανίτη, ξέρετε εσείς κανέναν άλλον τρόπο για να μειωθεί η ανεργία πέρα από τις επενδύσεις, πέρα από την ανάπτυξη, πέρα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία έχει δαιμονοποιήσει ο κύριος Στρατούλης? Κύριε Ντινόπουλε, πέστε μας για αυτές τις επενδύσεις, να τις δούμε. Σας θα κάνουμε ρεπορτάζ, να τις δούμε. Για πείτε μου, λοιπόν, επενδύσεις. Και πώς θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα όταν ο κύριος Στρατούλης αποκαλεί τις αγορές μαντρόσκυλα? Όταν θέλει να επανεθνικοποιήσει την Ολυμπιακή, λέει, είπαν ότι θα ανασυστήσουν την Ολυμπιακή. Είστε δύο χρόνια στην κυβέρνηση, κύριε Ντινόπουλε. Είπανε ότι την Κόσκο θα την διώξουν από το Πειραιά. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά θα φέρουν θέσεις εργασίας? Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα ευχαριστήσω.